κλινήσεων, γιατρών, παθολόγων από εδώ και από το Ιπποκράτειο προς τη Δράμα. Είμαστε εδώ και το καταγγέλουμε και είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας, γιατί ακριβώς η συνθήκη αυτή που δημιουργούν δεν είναι ήρθε τώρα, έπεσε από το κενό, αλλά είναι πάγια, την καταγγέλουμε πολύ διάστημα τώρα, γιατί ακριβώς τα κενά που δημιουργούν η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων οθεί σε τέτοιες λύσεις υποτίθεται εκτάκτων αναγκών, οι οποίες έχουν πάρει τόσο μόνιμα χαρακτηριστικά που μόνο έκτακτες δεν μπορούν να λέγονται. Φαίνεται πως οι διοικήσεις και των ΗΠΕ και των νοσοκομείων και το Υπουργείο θα συνεχίσουν στην επιλογική. Ήδη βγάζουν εγκυκλίους και νόμους για μετακινήσεις μέχρι και επικουρικών γιατρών που ανήκουν στο νοσοκομείο. Ακριβώς δημιουργώντας, όπως είπε και ο κύριος Γιούλης πριν, δημιουργώντας τα αντικίνητρα σε νέους γιατρούς και στους παλιότερους που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να μένουν και να δίνουν τις υπηρεσίες τους που δεν μπορούν με τις ώρες που θέλουν στους ασθενείς. Δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό, δεν πρέπει να περνάει σιωπηρά η ανοχή μας σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να τους δείχνουμε ότι δεν είμαστε γιατροί περιφερόμενος θείασος, ούτε δεχόμαστε να γινόμαστε άσπρες μπλούζες. Υποτίθεται νοιάζονται για το καλό των ασθενών της Δράμας και πηγαίνουν γιατρούς που δεν ξέρουν καν που είναι το νοσοκομείο πηγαίνοντας να καλύψουν τώρα ανάγκες. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια υποβάθμιση και επικινδυνότητα και των ίδιων των συναδέλφων και των ασθενών που θα καλεστούν να περιθάλψουν. Να συνεχίσουμε αν είναι σε κινητοποίηση στο διοικητή, να το εκφράσουμε τη διαφωνία μας ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτό το πράγμα και θα δούμε πώς θα κλιμακώσουμε. Έχουμε την άλλη Τετάρτη συνέντευξη τύπου και κινητοποίηση αντίστοιχη έξω από την πύλη του Ιπποκρατίου, γιατί και εκεί πέρα μετακινούν συναδέλφους, όποιος μπορεί και θέλει να είναι παρόν να ενισχύσει αυτή τη δράση μας και θα συνεχίσουμε σίγουρα το επόμενο διάστημα, δεν θα επιτρέψουμε να γινόμαστε περιφερόμενος θείασος.